Τώρα έχω μια δυσκολία στο πώς θα προσφωνώ τον άνθρωπο αυτό, που είναι πολύ αγαπημένος όλων μας, ο κύριος Γιάννης Βούρος. Καλώς τον. Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για το δώρο που μας κάνετε να μπορούμε να μιλάμε με τους πολίτες ανά την επικράτεια, αγαπητέ κύριε Πολύζο, ή σωτήρι αν θες. Κοίτα, την κουβέντα θα την κάνουμε στον πληθυντικό, γιατί μιλούμε για πολιτική. Σωστό. Αλλά ναι, εγώ δηλώνω και δημόσια την αγάπη, την εκτίμηση. Είναι μακροχρόνια η σχέση με τον Γιάννη τον Βούρο. Πού βλέπετε λοιπόν την ιδιότητά του? Υποψήφιος ευρωβουλευτής με τους Δημοκράτες του Ανδρέα Λοβέρδου, συμπληρώνω εγώ, γιατί είναι ένα πολύ φρέσκο κόμμα. Μόλις στις αρχές Μαρτίου έκανε την εμφάνισή του. Είναι 40 ημερών, μόλις 40 το παιδί σας. Αλλά πότε είναι, παιδιά, να το πω τώρα, την Τρίτη είναι? Ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι την Τρίτη στην εκπομπή. Ωραία, και μεθαύριο έχουμε εκπρόσωπό σας κλπ. Τελικά, σας άρεσε η πολιτική? Έτσι. Είναι νομοτελειακό, κύριε Πολύζο. Όταν από τα φοιτητικά σου χρόνια, από το 1974 και πιο ενεργά από το 1981, μέχρι και σήμερα είσαι στις επάλξεις, είσαι μέσα στη ζύμωση των κοινών, μέσα στην κοινωνία. Τώρα που θα μπορούσαμε να πούμε, μπαίνοντας στο κατόφλι των 70 σταδιακά, θα μπορούσα να πεις τραβάω χειρόφρενο, ασχολούμαι... Δεν τα λέμε αυτά. Όχι, τα λέμε, γιατί να μην τα πούμε. Γιατί οι άνθρωποι σαν εσάς δεν έχουν ηλικία, πάμε παρακάτω. Δηλώνει την ενέργεια και την ευθύνη και την υποχρέωση που έχει κάποιος να ασχολείται με τα κοινά, να συμβάλλει, να ζυμώνεται, να αντιπαρατίθεται, να προκαλεί συζητήσεις. Παράλληλα με το όποιο καλλιτεχνικό βήμα έχει κάποιος, γιατί κακά τα ψέματα, το βήμα μιας σκηνής, τους ίδιους στόχους έχει. Τουλάχιστον σε αυτά που εγώ ως παραγωγός ανέβαλα πάντα, τα ουμανιστικά έργα με ένα περιεχόμενο τέτοιο που θα προκαλούσε αυτό που είπαμε, συζητήσεις. Ακριβώς. Ίσως και αντιπαραθέσεις. Απλώς το βήμα της Βουλής είναι της πολιτικής γενικότερα, της Ευρωβουλής ή των αυτοδιοικητικών, αν θέλετε, περιπτώσεων, είναι ένα βήμα το οποίο έχει μεγαλύτερο κοινό. Δεν θα μπορούσα λοιπόν στο, έτσι, στο μεταξύ, ο Γιάννης ο Βούρος τα έχει γευθεί όλα. Βουλευτής έχει υπάρξει. Δήμαρχος και πολύ πετυχημένος. Αν μας μείνει χρόνος, δεν ξέρω τώρα ή σε επόμενη συνάντησή μας, θα το πούμε τι έγινε εκεί. Πολύ πετυχημένος δημαρχός. Εγώ δηλαδή το ακούω από τη Νέα Φιλαδέλφεια που ήταν η περιοχή του, που ήταν δήμαρχος. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά ενώνονται κακές δυνάμεις και τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, και τώρα, ναι, τώρα, και δεν τώρα όχι πάει ανάλυση, για την Ευρωβουλή, δηλαδή αυτό θα είναι το 3-3. Η λογική μου λοιπόν στο κάλεσμα του Ανδρέα του Λοβέρδου, πέρα από το ότι διάβασα την διαχείριξή του την πολιτική και έφτανε μια ώρα συζήτησης, πέρα από το ότι έχουμε συμπορευτεί και σε αυτό πολύ θα έλεγα, μα γνωριζόσασταν, δηλαδή δεν λέγατε ένα ψυχρό για ο ένας τον άλλον όταν ήσασταν στο κοινοβούλιο. Γνωριζόμασταν και μάλιστα σε δύσκολους καιρούς, όταν κάποιοι άλλοι όταν έψαχναν ξύλο. Πολιτικά λιμάνια. Έτσι. Και αγκαλιές όπου θα έβρισκαν μια πολιτική θαλπορή, θα έλεγα. Εμείς μείναμε και παλέψαμε για να σταθεί η πατρίδα όρθια. Στη λογική αυτή λοιπόν, αυτή είναι και η βάση της πολιτικής διαχείρισης του Ανδρέα Λοβέρδου, και έφτανε και μια ώρα συζήτηση για να αποφασίσουμε ότι σε αυτό το εσωστρεφές πολιτικό σκηνικό, σε αυτή, αν θέλετε, την πολιτική, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, μιζέρια, έπρεπε να δηλωθεί μια παρουσία ενός κεντρώου κόμματος, ενός κόμματος που έρχεται να συνθέσει και όχι να αποσυνθέσει, όχι να αποσυντονίσει. Να μπει στη λογική της πολιτικής και την λογική της πολιτικής. Ένα κόμμα, μια παρέα ανθρώπων, εξαιρετικοί συνάδελφοι, δείτε τα βιογραφικά τους και θα συνειδητοποιήσετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ζυμωθεί στην πολιτική, στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και άλλοι που στο πλαίσιο των υποχρεώσεων και των ευθυνών που είχαν, έχουν παλέψει μέσα στο στενό τους, αν θέλετε, εργασιακό ή μη περιβάλλον. Έφτανε λοιπόν να αποφασίσω
ότι τώρα σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε, ένα λαϊκό, πατριωτικό, ανοίγω παρένθεση, όχι εθνικιστικό, πατριωτικό κόμμα, που θα μπαίνει στη λογική των μεταρρυθμίσεων, του εξυγχρονισμού, της ψηφιοποίησης όλων των υπηρεσιών και γενικότερα του δημοσίου, είναι το νομοτελειακό, όπως είπα προηγουμένως, να μπει στην πολιτική σκηνή με τέτοιους στόχους, όχι απλά για να δηλώσει την παρουσία του στην Ευρωβουλή, αλλά και να μεγαλώσει σε τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε στις επόμενες θετικές εκλογές να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Έτσι είναι. Λοιπόν, τι ξέρουμε για την Ευρωβουλή, τι διαφορετικό θα κάνει? Θέλω να πω, νιώθουμε, εντάξει, θα μου πει κάποιος ότι έχει να κάνει με το ποια ομάδα, ευρωομάδα επιλέγει μετά να ακολουθήσει και πάει λέγοντας. Του Μακρόν έχουμε αποφασίσει. Με του Μακρόν. Που πήγατε και προσκεκλημένοι, έτσι. Ναι. Με το καλημέρα σας στον πολιτικό στίβο της χώρας πήγατε στην δική τους ευρωπαϊκή συνάντηση προσκεκλημένοι. Ήσασταν το κόμμα που εκπροσώπησε την Ελλάδα. Ακριβώς. Θεωρώ λοιπόν το ότι αυτά τα μείζωνα ή τα ελάσσονα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη πρέπει να προβληθούν με έναν στοχευμένο συγκεκριμένο και με μια πορεία μέσα σε συγκεκριμένες όχθες. Δηλαδή μπαίνουμε στη λογική του να συμπορευτούμε με μια πρόταση από ένα κόμμα το οποίο θεωρούμε ότι προς αυτή την κατεύθυνση καλά πηγαίνει. Με κάποιον άλλον, με κάποιο άλλο όμορο ή μη όμορο, αλλά η πρότασή τους μπορεί να μας βρίσκει σύμφωνους να συμπορευτούμε. Νομίζω πως η πολιτική, υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο, κύριε Πολύζο, του Γκίντενς, το οποίο λέγεται «Τρίτος δρόμος», ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο αναλύει όλους τους σεισμούς, νεοφιλελευθερισμούς, σοσιαλισμούς, όλα αυτά τα, αν θέλετε, τα σχήματα που έχουν υπάρξει και έχουν μακροημερεύσει στην πολιτική σκηνή του πλανήτη. Λίγο πολύ έχουν, εκτός των άκρων φυσικά, έτσι, έχουν διαρρήξει τις διαχωριστικές τους γραμμές. Τι μένει λοιπόν στον πολίτη? Να ασχοληθεί με κάποιους οι οποίοι συνθέτουν, όπως είπα προηγουμένως, και σε ό,τι αφορά το θέμα της ελαττωμένης αγοραστικής δύναμης που έχει αυτή τη στιγμή ο πολίτης. Δεν είναι μόνο το θέμα της ακρίβειας. Είναι το θέμα το ότι πανευρωπαϊκά πρέπει να το δούμε σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Το θέμα της. Μα το έλεγα πριν στην κυρία Δούνια που εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία, ότι δυστυχώς αυξάνονται τα νοικοκυριά που στις 19-20 του μήνα τελειώνουν τα λεφτά. Ναι, ναι. Και τα αποθέματα λοιπόν, που έχουν μείνει σε ένα ντουλάπι στο ψυγείο είναι αυτά που συντηρούν και ξανά μανά από την αρχή. Θα συμφωνήσουμε λοιπόν το ότι υπάρχουν σημεία σύγκλησης. Να συζητήσουμε και να προαχθεί το κομμάτι της ασφάλειας των πολιτών, της καθημερινότητάς τους. Και δεν μιλάω μόνο για την ασφάλεια που τώρα τελευταία έχει προκύψει με τις κακοποίησεις, με τις βιοπραγίες, αλλά να μπει από τα νηπιαγωγεία ακόμα το κομμάτι της διαπαιδαγώγησης των πολιτών, που στη συνέχεια και με αυξανόμενη, αν θέλετε, με γεωμετρική πρόοδο φτάνουμε στα γυμνάσια να έχουμε αυτές τις σκηνές που βλέπουμε καθημερινά στα σχολιά μας, στα λύκεια και στα πανεπιστήμια. Το θέμα της πατριωτικής μας, αν θέλετε, κατάθεσης. Όπως είπα και προηγουμένως, επανέθεση, όταν λέμε ανοιχτά σύνορα ή κλειστά σύνορα και μόνο που εκφράζεις, που εκφέρεις αυτή την πρόταση, με τη λέξη σύνορα εμπεριέχεται σαν την πρόταση, τι συζητάμε? Συζητάμε για σύνορα. Υπάρχουν σύνορα. Τα σύνορα λοιπόν έχουν να κάνουν με την πατρίδα μας, χωρίς να μισούμε καμιά άλλη πατρίδα. Δεν είναι εθνικιστική η αντίληψη το ότι περιφρουρούμε τη χώρα μας και συμπορευόμαστε με τις προτάσεις αυτές οι οποίες δημιουργούν ένα δίχτυ ασφαλείας για τον πολίτη του Εύρου, για τον πολίτη των νησιών, για τον πολίτη που τέλος πάντων είναι σε άμεση σχέση και σε απόσταση αναπνοής από σύνορα ειδικά προς Ανατολάς. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η βεντάλια των στοιχείων αυτών που συνθέτουν την πολιτική διακήρυξη των δημοκρατών και θεωρώ πως είναι και πάρα πολύ και ιδιαίτερα μεγάλη ευκαιρία για τον πολίτη ο οποίος μέχρι τώρα ψήφιζε μετακινήτο μεταξύ δεξιάς, μεταξύ αριστεράς, επειδή δεν είχε διεξόδους. Έλεγε ο Τσόρτσιλ, δεν είναι κάτι. Έλα, το και να κλείσουμε με αυτό. Ναι, ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο το βάζω σε εισαγωγικά. Αλλά συνήθως ψηφίζουμε εναντίον κάποιου άλλου κόμματος, όχι υπέρ κάποιου. Εδώ είναι η ευκαιρία να δούμε αυτές οι μετακινήσεις του
πολιτικού, πολιτιακού αν θέλετε σχήματος, μετακυρίθηκε προς τα αριστερά προς τα δεξιά, πώς μπορεί να βρει ένα βήμα τέτοιο και να εκφράσει είτε τη δυσαρέσκειά του, είτε την καλή διάθεση που έχει απέναντι σε ένα σχήμα το οποίο συντίθεται από όλα αυτά που απασχολούν τον πολίτη τη σημερινή ημέρα. Θεωρώ, έχετε λοιπόν, πολύ δίκιο, γιατί συνηθίζουμε να μην δίνουμε την θετική ψήφο. Οπότε εδώ είναι μια τέτοια περίπτωση που είμαστε και λίγο και απαλλαγμένοι από αυτό που λέει και η κυβέρνηση, ποιος κυβερνά. Εντάξει, λύθηκε και το ποιος κυβερνά. Και κυρίως, κύριε Πολύζο, κυρίως να πληροφορηθεί ο κόσμος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μου και λένε, ναι, αλλά ψηφίζω Θεσσαλονίκη, θέλω να στηρίξουμε τις δημοκράτες. Α, νομίζουν ακόμη ότι είναι τοπικές με έναν τρόπο, ακριβώς, περιφερειακές λοιπόν, οι εκλογές. Η πληροφόρηση λοιπόν και από τα ΜΜΕ πρέπει να είναι τέτοια σε επίπεδο των Βούρων. Τον Βούρο τον ψηφίζει και ο Θεσσαλός και ο Θρακιώτης. Και ο Υπηρώτης και ο Δωδεκανήσιος και με ένα ψηφοδέλτιο που υποψηφίζεται για να εκπροσωπήσει την πατρίδα μέσω έτσι των δημοκρατών στην Ευρωβουλή. Επαναλαμβάνω ότι οι δημοκράτες ήρθαν για να μείνουν, να αυξηθούν, να πληθαίνουν και να μπορέσουν να έχουν μια εκπροσώπηση τέτοια, ούτως ώστε στις επόμενες εθνικές εκλογές να έχουμε μια τέτοια ισχυρή παρουσία, δυναμική παρουσία και στο διηνεκές να μπορούμε να πούμε ότι ναι, κάτι καλό έγινε στις ευρωεκλογές του 2024. Καλή επιτυχία. Θα τα πούμε και διαζώσεις νομίζω, γιατί έτσι κι αλλιώς η δική μου, το road trip το δικό μου θα περάσει και από το Βόλο. Καλά, οπότε και τηλεοπτικά θα τα πούμε ξανά, αλλά θα τα πούμε και από κοντά. Γεια και χαρά. Καλά, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε.